Κύριε Αρχηγέ, κύριε Αρχηγέ, κύριε Πτέρρχη, κύριε Αξιωματική, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας, στη μοίρα που αποτελεί τον κύριο κορμό, τη βάση της αεροπυρόσβεσης της πατρίδας μας. Και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η αποστολή των πληρωμάτων των αεροσκαφών, των πυροσβεστικών αεροσκαφών, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Απαιτεί επαγγελματισμό, απαιτεί γενναιότητα και απαιτεί αυταπάρνηση. Αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις προχθές με τον θάνατο του σμιναγού Χρήστου Μουλά και του ανθιποσμιναγού Περικλή Στεφανίδη, εν ώρα καθήκοντος στην Εύβοια. Θέλω λοιπόν για μια ακόμα φορά να εκφράσω εκ μέρους όλων των Ελλήνων τα συλληπιτήρια καταρχήν στις οικογένειές τους, στις βιολογικές τους οικογένειες, αλλά και σε εσάς, την ευρύτερη οικογένειά τους. Ξέρετε καλά ότι δεν είναι λίγοι οι πεσόντες σε αποστολές αεροπυρόσβεσης. Έχουμε θρηνήσει από το 1977 συνολικά 19 υπτάμενους, τους οποίους τιμάμε και τους οποίους δεν ξεχνάμε. Ο Ιωάννης Μεθενίτης, ο Μινάς Ατσαλάκης, ο Δημήτριος Λουδιάνος, ο Αθανάσιος Μπεσλεμές, Στέφανος Κουρέλιας, Στέριος Κοτούλας, Μιχαήλ Ζιώτας, Χαράλαμπος Λιάσκος, Νικόλαος Γεωργίου, Χαράλαμπος Σκαμαγκούλης, Ιωάννης Επιτροπάκης, Στυλιανός Κελετσέκης, Κωνσταντίνος Παλαμιώτης, Ιωάννης Μιλωνάς, Ιωάννης Σκαρασάβας, Δημήτριος Στοιλίδης, Ιωάννης Χατζούδης και βέβαια ο Χρήστος Μουλάς και ο Περικλής Στεφανίδης. Η προσπάθεια για την προστασία της περιουσίας και της ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας, είναι διαρκής, είναι συνεχής και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η πολιτεία, η κοινωνία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι δίπλα σας. Σας υποστηρίζει. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του εδώ, οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των προγραμμάτων για την προμήθεια των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-515 και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων CL-415 θα ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Επίσης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού, η οποία είχε ανακοινωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο 3 ώρες πριν από το δυστύχημα στην Κάριστο, θα υπρογράψω άμεσα κοινή υπουργική απόφαση με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών για την αύξηση του πτητικού επιδόματος των χειριστών των εναερίων μέσων πυρόσβεσης. Γενικά όμως θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήρια του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας, του Υπουργείου, της κυβέρνησης για ό,τι κάνετε για την πατρίδα. Εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο, ώστε να μπορούν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να επιχειρούν, να συντρέχουν αποτελεσματικά στο δύσκολο έργο της πυρόσβεσης. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και το τεχνικό προσωπικό που βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση
για να μπορούν τα πτυτικά μέσα να είναι διαθέσιμα σε εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά για την ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι. Ευχαριστώ.